Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, η χώρα μας δυσφημίστηκε παγκοσμίως εξαιτίας των αλλεπάλληλων κρουσμάτων ντόπινγκ. Μία μάστιγα που, όπως θα δούμε τώρα στην έρευνα του Sky που ακολουθεί, μαστίζει και τους ανήλικους ρασιτέχνες αθλητές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας μας. Αρνητικοί πρωταγωνιστές αναδεικνύονται όμως και οι γονείς, οι οποίοι δίνουν αβίαστατη συγκατάθεσή τους προκειμένου τα παιδιά τους να κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών. Πριν 2-3 χρόνια προσπάθησαν να μου δώσουν κάποιες απλές ουσίες, αλλά δεν δέχθηκα. Τι ουσίες σου είχαν προτείνει? Κάποιους ηλεκτρολίτες και κάποιες ελαφρές, όπως είχαν ονομάσει, πρωτεΐνες. Σήμερα είναι 16 ετών. Αθλήτρια του Στίβου με πανελλήνιες διακρίσεις στο ενεργητικό της. Όταν τη ζητήθηκε να πάρει για πρώτη φορά κάποιες αθώες όπως την είχαν διαβεβαιώσει ουσίες, ήταν μόλις 14. Εξαίρεση ή κανόνας? Και από το σύλλογο και από άλλους συλλόγους που έχω ακούσει υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Και που έχουν πάρει και συνεχίζουν και που έχουν σταματήσει επειδή δεν ήθελαν να πάρουν. Ντόπινγκ και ρασιτεχνικός αθλητισμός. Έφηβοι και αναβολικές ουσίες. Ένα κοινό μυστικό, ένας άγραφος νόμος που καθορίζει και πολλές φορές επιβάλλει τους δικούς του όρους παιχνιδιού σε πολλά γήπεδα, σε πολλές γειτονιές της Ελλάδας. Κάποιες περιπτώσεις φαρμακοδιέγερσης ή ακόμα και σε σχολικά πρωταθλήματα φανερώνει ότι είναι ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο, ένα κοινωνικό φαινόμενο μπορώ να πω, που πραγματικά μπορεί να βρίσκεται παντού σε όλες τις σαλάνες. Στις περισσότερες περιπτώσεις πίσω από τους ανήλικους ταλαντούχους συνήθως αθλητές βρίσκεται μια καλά οργανωμένη τριάδα. Ο προπονητής, ένας γιατρός και ο γονέας. Ντόπινγκ δηλαδή και με γονική συνένεση. Μου έχουν μεταφέρει γιατροί ότι τους πλησιάζουν γονείς και τους λένε: σε παρακαλώ, δώσε στο παιδί μου αυτές τις ουσίες για να ψηλώσει, να παίξει μπάσκετ και να βγάλει λεφτά. Ή δώσε τις ουσίες αυτές στο παιδί μου ώστε να κάνει, να πιάσει το όριο και για το πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης, να πιάσει αυτό το όριο, να διακριθεί, να πάρει τον πόνους, να μπει στο πανεπιστήμιο. Φιλοδοξία, αναγνωρισιμότητα και τελικώς λεφτά. Κίνητρα κοινά για το παιδί, τον προπονητή και τον γονέα. Οι περιπτώσεις που οι γονείς αγνοούν σπανίζουν. Το θεωρώ λίγο απίθανο να παίρνει κάτι το παιδί από θεωρώντας ότι είναι συμπληρώματα διατροφής και να μην γνωρίζει ο γονιός. Η θλιβερή πραγματικότητα αποτυπώνεται και σε αριθμούς. Ένας στους 10 μαθητές έχει δοκιμάσει στο και μία φορά απαγορευμένες ουσίες, όπως αποκαλύπτει επιστημονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.400 εφήβων αθλητών από 5 μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Το 43% μάλιστα όσων έχουν πάρει αναβολικά παραδέχεται ότι κάνει πλέον συστηματική χρήση. Το 35% των μαθητών προμηθεύονται μόνοι τους τις ουσίες, ενώ το 17% υποδεικνύει ως βασικό προμηθευτή τον προπονητή. Προβληματισμό πάντως προκαλεί ότι στο 11% των περιπτώσεων αυτοί που δίνουν τις απαγορευμένες ουσίες στα παιδιά είναι οι ίδιοι τους οι γονείς. Μην ξεχνάμε ότι αν έχουμε ένα παιδί το οποίο είναι πρωταθλητής, δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο είναι αναγνωρίσιμο. Τόσο στο σχολείο, στους δασκάλους, στο γυμναστήριο, ακόμα αν έχουμε περάσει στην τηλεόραση, το αναγνωρίζουν στο δρόμο. Είναι το παιδί μας. Γιατί μέσα από εκείνο είμαστε εμείς από πίσω που έχουμε προσπαθήσει, που είμαστε ο γονιός του τάδε παιδιού το οποίο έχει επιτύχει. Ποιος είναι όμως ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Κατά Πολέμησης του Ντόπινγκ στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και μέχρι πού μπορεί να επέμβει? Προκειμένου να γίνονται οι ευνηδιαστικοί έλεγχοι, θα πρέπει το ΕΣΚΑ να έχει έναν κατάλογο αθλητών, μια δεξαμενή αθλητών, για τους οποίους θα έχουμε τις απόλυτες πληροφορίες εντοπισμού τους ανά πάσα στιγμή 365 μέρες το χρόνο. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται κάθε χρόνο σε συνεργασία με τις ομοσπονδίες και περιλαμβάνει 300 αθλητές συνόλους τους ποδοσφαιριστές της Super League. Βασική προϋπόθεση είναι ο αθλητής να έχει δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Ωστόσο, αφορά κυρίως επαγγελματίες αθλητές που συμμετέχουν σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Ένα παιδί που αγωνίζει σε μια ομάδα και έχει δελτίο, υπάρχει περίπτωση να μην ελεγχθεί και ποτέ? Ναι, υπάρχει περίπτωση να μην ελεγχθεί ποτέ. Στην κορυφή της λίστας προτίμησης βρίσκονται τα αναβολικά στεροειδή και οι διαγερτικές ουσίες που αυξάνουν τη μυϊκή μάζα και την αντοχή του αθλητή. Οι επιπτώσεις όμως από τη χρήση τους δεν περιορίζονται εκεί. Από το να αλλάξει η εμφάνιση του ατόμου, το δέρμα του, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του, τα δευτερογενή γνωρίσματα του φύλου του, μέχρι να εμφανιστεί ευνίδιος θάνατος. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ΕΣΚΑΝ για τη χρονιά που διανύουμε είναι 20 θετικά δείγματα, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί. Οι ειδικοί πάντως επισημαίνουν ότι η καταπολέμηση του ντόπινγκ ξεκινάει από την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διακίνησης απαγορευμένων ουσιών.
Η πρόληψη και η ενημέρωση των αθλητών ακολουθούν. Δεν θέλω να συνεχίσω να κάνω πρωταθλητισμό, καθώς δεν θεωρώ πως στις μέρες μας, χωρίς να πάρεις κάποιες ουσίες, μπορείς να διακριθείς. Για να μην αποθαρρύνονται λοιπόν τα παιδιά, είναι επιβεβλημένη η ανάγκη δημιουργίας μιας θεσμικής ασπίδας προστασίας σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, μακριά από απαγορευμένες ουσίες.